Κύριε Κοντογιώργη, καλημέρα από το Ηράκλειο. Καλή σας μέρα, κύριε Σαχίνη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέγαμε και χθες με τους ακροατές ότι αυτή η κατάσταση με τις λεγόμενες ελληνικές ελίτ, πολιτικές, δημοσιογραφικές, δικαστικές, ακαδημαϊκές, της τέχνης, του πολιτισμού, της κοινωνίας αν θέλετε, είναι μια κατάσταση ασημαντότητας πια, όσο βαρύ και αν ακούγεται, και κυρίως δείχνουν να μην έχουν μια στοιχειώδη αυτή επίγνωση. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνονται πού οδηγείται η χώρα μέσα σε αυτό τον καταιγισμό παγκοσμίως εξελίξεων, αλλά και στη γειτονιά μας. Θέλω να μου πείτε αν το συμμερίζεστε ή το θεωρείτε ακραίο. Και Σαχίνη, δεν είναι ακραίο. Είναι η κρατούσα κατάσταση αυτή και δεν είναι καινούρια. Για όσους εκπλήσονται, θέλω να πω ότι αυτά που συμβαίνουν σήμερα είναι τα τελικά και ακραία αποτελέσματα μιας ιστορικής διαδρομής αυτών των ελίτ, οι οποίες ανάγονται στην εποχή που συγκροτήθηκε αυτό το απολυταρχικό και ξένο σώμα προς την κοινωνία και τον ελληνισμό κράτος. Εάν αυτό δεν το συνειδητοποιήσουμε, δεν θα καταλάβουμε τι, ότι το ήθος της κοινωνίας είναι αντίστοιχο με το ήθος της πολιτείας. Η πολιτεία λοιπόν τι εντέλεται? Πρώτα-πρώτα τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Δεύτερον, την ιδιοποίηση του κράτους, δηλαδή τη μεταβολή από δημόσιο χώρο σε ιδιωτικό χώρο. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει ότι καλεί τους ομοίους του όταν ανεβαίνει στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, λειτουργεί με όρους ιδιωτελούς κομματικού πατριωτισμού. Όταν ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία, το ίδιο. Δεν υπάρχει δηλαδή η συνολική κοινωνία, είναι η δική μας, όχι οι άξιοι, προσέξτε, όχι οι άξιοι, αλλά εκείνοι οι οποίοι είναι προσκύμενοι στην συγκεκριμένη παράταξη. Και εσωτερικά σε αυτή την παράταξη, επειδή το σύστημα αναπαράγει τον εαυτό του, όχι όλοι της Νέας Δημοκρατίας, όχι όλοι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εκείνοι που είναι προσκύμενοι, δηλαδή δουλοπάρικοι του ηγέτη. Αυτό λοιπόν το σύστημα δεν παράγει δημόσιες πολιτικές. Παράγει καταστροφή και το βλέπουμε στη διαχρονία. Ποιος λαϊλάτισε, κύριε Σαχίνη, τη χώρα στη διάρκεια της μεταπολίτευσης? Όλοι μαζί. Πώς εξηγείται ότι ο ΟΤΕ, αυτή η κολοσσιαία για τα μέτρα της περιοχής και όχι μόνο για την Ελλάδα, η κολοσσιαία επιχείρηση όσο ήταν στο δημόσιο, στο κράτος μάλλον, παρήγε ελλείμματα και καταστροφές και παρακολουθήσεις και όταν περιήλθε στον ιδιωτικό χώρο παράγει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Σημαίνει ότι εκεί κάτι δεν πάει καλά που έχει να κάνει με το σκοπό για τον οποίο υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Το ίδιο μπορεί να πει κανείς για την Μπυρκάλ, το ίδιο μπορεί να πει κανείς για την Ολυμπιακή, το ίδιο μπορεί να πει για όλο το δημόσιο χώρο. Ο δημόσιος χώρος δηλαδή είναι χώρος προς λαϊλασίαν. Και όταν λαϊλάτισαν, αυτό είναι και διαχρονικό επίσης, όταν λαϊλάτισαν τη χώρα και την πτώχευσαν, τότε έστειλαν το λογαριασμό για να τον εισπράξει, εις βάρος της κοινωνίας, άρα εις βάρος υπέρ των ελίτ, στους δανειστές και στις δυνάμεις που διακινούν. Άρα λέτε πρακτικά, και συγγνώμη που σας διακόπτω τον Ήρμο, ότι ο δημόσιος χώρος και λαϊλατήθηκε από τους ίδιους πρωταγωνιστές και συκοφαντήθηκε μετά η λαϊλάτηση ως ευθύνη άλλων και όχι δική τους. Ακριβώς. Πάντοτε ρίχνουν τις ευθύνες στους ξένους, οι οποίοι είναι οι κακοί. Και να σας πω κάτι, έρχονται οι ίδιοι, δεν έχει σημασία να αναλλάσσονται τα πρόσωπα, το πνεύμα παραμένει το ίδιο. Έρχονται οι ίδιοι να μας σώσουν και αν τους εγκαλέσουμε για αυτό που συνέβη, μας δείχνουν και το δάχτυλο της απειλής, ότι εμείς φταίμε, εμείς είμαστε η αιτία. Εάν λοιπόν, κύριε Σαχίνη, φταίμε εμείς ως κοινωνία, τότε πρέπει να μας δώσουν τη δυνατότητα, και τότε θα συμφωνήσω μαζί τους, να όταν διαπιστώνουμε ότι λειτουργούν ως ιδιωτελείς απατεώνες, να τους ανακαλέσουμε, να τους
εξαναγκάσουμε να κάνουν αυτό που πρέπει, να ασκήσουν δημόσιες πολιτικές. Γιατί δεν το κάνουν αυτό λοιπόν, ότι τα θέλουν όλα και να είναι και υπεράνω του νόμου? Το ξέρετε ότι είναι η μοναδική χώρα, ακόμα και χώρες της Αφρικής σήμερα βάζουν στη φυλακή πρωθυπουργούς και υπουργούς μόνο και μόνο διότι έκλεψαν, διότι παραβίασαν τον νόμο, όχι για τις πολιτικές τους βέβαια, αλλά μόνο στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η προσχηματική απάτη των εξεταστικών επιτροπών που είναι πλυντήριο ουσιαστικά για όλες τις ανομίες με διακομματικό διάστρωμα. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Κοιτάξτε, πάρτε έναν έναν αυτούς που κάλεσε ο κύριος Τσίπρας ή αυτούς που καλεί σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, αυτούς που θα καλέσει ο κύριος Κουτσούμπας αν θέλετε. Όλοι μαζί που τους καλούν να μας κυβερνήσουν. Θα τους παίρνετε για κυπουρούς κύριε Σαχίνη? Είναι δυνατόν? Σήμερα άκουγα στο ραδιόφωνο ότι οι δάσκαλοι, πώς τους λέμε, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς απήργησαν διότι δεν τους πλήρωσαν. Προσέξτε. Και βγήκε η υπουργός να απολογείται ότι έφυγε η γραφειοκρατία. Δηλαδή ποιος τη δημιούργησε τη γραφειοκρατία? Εδώ θα υπάρξει κύρωση. Η έννοια της κύρωσης, ξέρετε, δεν υπάρχει στο ελληνικό κράτος. Γιατί δεν υπάρχει? Διότι εάν υπάρξει η έννοια της κύρωσης, τότε ο υπάλληλος θα λειτουργεί προς το δημόσιο συμφέρον και όχι προς το συμφέρον του ιδιωτελούς πολιτικού ή άλλου, ο οποίος παίζει τους αντίστοιχους ρόλους. Αυτό λοιπόν είναι το πολύ απλό. Αφού αναγκάστηκαν και επί μήνες δεν έχουν πληρωθεί, θα έπρεπε κάποιοι να υποστούν τις συνέπειες. Θα βλέπατε πόσο αποτελεσματικό υπέρ της κοινωνίας θα ήταν το κράτος. Παίρνει λοιπόν και ζητάει και τα ρέστα η κυρία που είναι υπουργός, αντί αυτή τη στιγμή να την έχει ο εισαγγελέας με την κατηγορία της ολιγορίας και της ιδιοτέλειας και της μη αποτελεσματικότητας. Όπως θα έκανε σε μια ιδιωτική επιχείρηση, θα γινόταν για κάποιον ο οποίος έκανε αντίστοιχα. Κύριε καθηγητά, θα έρθω σε μερικά ψήγματα που μας δίνουν τροφή για συζήτηση από την επικαιρότητα. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, επειδή εισαγωγικά είπατε ότι δεν είναι κάτι καινούριο και γιατί εκπλήσονται ορισμένοι, είναι μια συνέχεια και μάλιστα γραμμική συνέχεια. Εάν βρίσκεται ένα στοιχείο που διαφοροποιεί αυτή την παρακμή σήμερα από όλες τις άλλες περιόδους, είναι ο ρόλος της κοινωνίας? Προσέξτε, ο ρόλος της κοινωνίας πάντα ο ίδιος. Την κοινωνία, όταν λέω ότι το ήθος της κοινωνίας είναι αυτό που διδάσκει και επιβάλλει η πολιτεία, η κοινωνία λοιπόν έχει μία μόνο επιλογή. Ή να παίξει με τους όρους που τους επιβάλλει η πολιτική, τους κανόνες, να λειτουργήσει δηλαδή ως απατεώνας με όρους διαπλοκής και διαφοράς, το άτομο να ξύσει τις σάρκες και να φάει τις σάρκες της κοινωνίας μέσω της διαπλοκής και της διαφοράς που διέρχεται από το κράτος, ή να πάει στο σπίτι του και να ιδιωτεύσει. Δεν έχει άλλη επιλογή. Και αν θέλει να παίξει και ένα δημόσιο ρόλο, οποιονδήποτε ρόλο, θα παίξει με τους όρους του συστήματος. Εάν δεν παίξει με τους όρους του συστήματος, θα τον εκβάλλει. Αυτό είναι το κεντρικό. Δείτε ποιοι έχουν γίνει σήμερα υπουργοί. Και αναλογιστείτε ότι κατά τον ίδιο τρόπο έγιναν και με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και με όποια θα ανέβαινε στην εξουσία. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μόλις πλησιάσεις και δείξεις πίσω στον ηγέτη, το μονάρχη δηλαδή, ότι είσαι κατάλληλος να παίξεις το παιχνίδι που θέλει να παίξεις στο μεταναστευτικό, θα πας και να το χρεωθείς κιόλας, θα σε κάνει υπουργό. Είσαι στην οικονομία, είσαι σε οτιδήποτε άλλο σημείο της εξωτερικής ή της εσωτερικής πολιτικής, θα σου δώσει αρμόδια θέση. Δεν είσαι γιατί σκέφτεσαι με όρους δημοσίου συμφέροντος. Τελείωσες. Εκεί χρειάζεται, κύριε Σαχίνη, ιδιαίτερα τώρα, διότι έχουμε βγει από μια κατάσταση διπλής λαιλασίας, μία από τους δανειστές και προηγουμένως από τις εσωτερικές ελίτ, χρειάζεται μία ανασύνταξη ραγδαία
του κράτους. Ένα μνημόνιο, έχω πει εδώ και δεκαετίες, εναντίον του κράτους. Αυτό σημαίνει ότι ο ηγέτης, για να γίνει ηγέτης και όχι διαμοιραστής συμφερόντων, ιδιοτέλειας, πρέπει να εναγκαλιστεί την κοινωνία και να παλέψει πρώτα για ένα καινούριο κράτος. Αυτό δεν το βλέπω λοιπόν από την πολιτική ηγεσία, ούτε για την παρούσα. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό όταν η πρώτη αρχή, ξέρετε, για να λειτουργήσει ένα κράτος είναι να ξέρει ο υπάλληλος, ο πολιτικός προϊστάμενος, ότι θα υποστεί τις συνέπειες και κυρίως να του έχουν μπει συγκεκριμένες προδιαγραφές, να του λένε ότι θα πρέπει εντός τόσου χρόνου να έχεις λύσει το πρόβλημα οποιοδήποτε πολίτη, από τον επιχειρηματία μέχρι τον τελευταίο αγρότη ή οποιοδήποτε άλλο. Αυτό το βλέπετε πουθενά? Και έρχεται ο τωρινός πρωθυπουργός να μας πει ότι το Σύνταγμα απαγορεύει την απόλυση. Μα δεν είναι θέμα απόλυσης πρώτα-πρώτα. Είναι θέμα να βάλεις τον υπάλληλο να δουλεύει υπέρ της κοινωνίας, υπέρ του πολίτη. Ένα, το κρατούμενο. Και δεύτερον, να ξέρει ότι θα υποστεί τις συνέπειες. Αλλά τις συνέπειες που υφίσταται ο υπάλληλος είναι αν δεν υπακούσει στον πολιτικό. Όχι αν δεν υπακούσει στον πολίτη. Κύριε καθηγητά, κύριε Σαχίνη. Η κύρωση. Θέλω όμως να σας διακόψω πάλι, αν θέλετε να σας συντριγκάρω. Όλα αυτά προϋποθέτουν ένα κράτος που λειτουργεί τροποντινά ουδέτερα υπέρ του κοινού καλού. Είναι τέτοιο το ελληνικό κράτος ή το ελληνικό κράτος και το πολιτικό του σύστημα, πέρα από το ότι έχουν ένα βαθμό αυτονομίας από την κοινωνία, στην ουσία είναι υπόλογα σε μεγάλα κέντρα χρηματοπιστωτικά, κεφαλοκρατικά, εσωτερικά και εξωτερικά και ιδίως εσωτερικά μεταπρατικά, οπότε για ποιο κράτος μιλάμε? Μα ακριβώς αυτό είπα προηγουμένως, ότι είναι ένα κράτος που δεν παράγει δημόσιες πολιτικές. Δημόσια πολιτική σημαίνει πολιτική υπέρ της κοινωνίας και των ατόμων, των πολιτών. Δημόσιες πολιτικές σημαίνει ότι πρέπει το δημόσιο χρήμα να επενδύεται παραγωγικά για να μπορεί να λειτουργεί με όρους αυτονομίας προς το άτομο και όχι να προσπαθεί να διασπαθίζει το δημόσιο χρήμα για να τον κάνει πελάτη του. Άρα να αποδομεί τη συλλογικότητα για να την κάνει, να την κατακερματίσει για να την κάνει ό,τι θέλει. Από εκεί και πέρα έχουμε όλη τη διαπλοκή και τη διαφθορά που έχει να κάνει με τους παρακυμόμενους, τους συγκατανευσιφάγους της εξουσίας, εσωτερικούς και εξωτερικούς. Αυτό λοιπόν είναι ένα σύστημα το οποίο έχει επικαθίσει πάνω στην κοινωνία και τη λέει λατή. Και μετά διερωτόμαστε γιατί είναι εθελόδουλοι αυτοί οι περίφημοι άνθρωποι των ελίτ, την πνευματική, η πολιτική και η κορυφαία οικονομική ελίτ στην Ελλάδα, και δεν ακολουθεί τα βήματα των δυτικών κοινωνιών που έχουν ένα στοιχειώδη δημόσιο χώρο. Μήπως η συζήτηση θα έπρεπε να ξεκινήσει με το τι παράγει και αν παράγει αυτή η χώρα? Μα κύριε Σαχίνη, προσέξτε, ο πλούτος που εισήχθη μέχρι το 2008 τον έχουμε υπολογίσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον πλούτο των Ελλήνων του εξωτερικού που παρήχθη με όλους τους όρους, από τον τουρισμό ή όπου στην Ελλάδα. Εάν επενδύονταν παραγωγικά και δεν έλεγε λατήτο, η Ελλάδα σήμερα κατά κεφαλήν, δηλαδή ακαθάριστο προϊόν θα είχε, εθνικό προϊόν θα είχε ανώτερο από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Τι έγινε αυτός ο πλούτος? Σας είπα ορισμένα παραδείγματα προϊόν. Άρα δεν είναι σύμπτωμα ότι η χώρα σήμερα δεν παράγει. Είναι βασική αιτία, μάλιστα. Κοιτάξτε, ας ξεκινήσουμε με ένα απλό παράδειγμα. Ποιος αποβιομηχάνησε τη χώρα στη δεκαετία του 80? Τι το λέμε, είναι πολύ γνωστά αυτά τα πράγματα. Θυμάμαι όταν με είχαν καλέσει να υπάρξω υπηρεσιακός υπουργός τύπου το 93, μου τηλεφώνησε ένας συνάδελφος που ήθελε να πάει με το αεροπλάνο στο χωριό του, στο νησί του, για να ψηφίσει στις εκλογές. Πήγε στην Ολυμπιακή και του είπαν, δεν τα έχουμε εμείς τα εισιτήρια, θα πάτε σε κόμμα.
με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι ελεηλασία? Δεν είναι αυτό που συνέβη στην Πυρκάλ, που μετά την πυρπόλησαν κιόλας για να χαθούν τα ίχνη, δεν είναι ελεηλασία? Το κλείσιμο τόσων μεγάλων παραγωγικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα δεν έγινε διαχειρός όλων από την αριστερά μέχρι τη δεξιά? Σας είπα προηγουμένως τον ΟΤΕ. Πάρτε όλα τα παραδείγματα των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτή η λαιλασία δεν οδήγησε σήμερα σε ολιγοπόλια στη χώρα? Και μάλιστα... Πρώτα-πρώτα έχει ξεπουληθεί όλος ο δημόσιος πλούτος σήμερα στη χώρα. Δεν ανήκει ούτε καν σε ελληνικά χέρια. Ξέρετε, κατηγορείται, μάλλον όχι, εγκαλείται το Βυζάντιο, διότι μετά από μια στιγμή ήρθαν οι Βενετοί και οι άλλοι και μονοπόλησαν την παραγωγή και το εμπόριο. Σήμερα αυτό το θέλουν άθλημα. Ξέρετε, η πολιτική τάξη έχει συμφέρον μέσα στην ιδιοτέλειά της να πουλάει και να έχει συνομιλητές στο εξωτερικό παρά Έλληνες στην Ελλάδα, διότι με το εξωτερικό ξέρει τους κανόνες. Ενδιαφέρονται να επενδύσουν στο μέτρο που επενδύουν και να κερδίσουν και να φύγουν. Δεν τους θεωρούν αντιπάλους. Αντιθέτως, μία μεγάλη βιομηχανική ή άλλη επιχείρηση, εάν είναι σε ελληνικά χέρια, έχει πολιτικό λόγο, έχει οικονομικό λόγο. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Στη Δύση, στις δυτικές κοινωνίες, η αστική τάξη μπορεί να υπάρχει, μπορεί να επηρεάζει και να ασκείται ταξική πολιτική, να τη χρησιμοποιήσουμε, να το πούμε έτσι, αλλά είναι πολιτική δημοσίου συμφέροντος. Λειτουργεί δηλαδή μέσα σε ένα πλαίσιο που οι πολιτικές καθοδηγούνται ταξικά, αλλά το κράτος λειτουργεί και με όρους δημοσίου συμφέροντος. Στην προκειμένη περίπτωση δεν συντρέχει τίποτε από όλα αυτά. Πρέπει, εάν είσαι επιχειρηματίας, να είσαι κοντά στον πολιτικό για να μπορείς να έχεις αυτά που δικαιούσε ως επιχειρηματίας. Αν είσαι πολίτης, πρέπει να γίνεις πελάτης του πολιτικού για να δικαιούσε ό,τι θέλεις, χρειάζεσαι και έχεις ανάγκη ως πολίτης και δικαιούσε. Αλλά αυτά οδηγούν και σε άλλα αποτελέσματα, ξέρετε. Ένα από τα κρίσιμα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής είναι ότι η χώρα μεταβάλλεται σε λάφυρο, η επικράτεια, σε λάφυρο των κύκλων των Αθηνών. Η ύπαιθρος χώρα έχει μεταβληθεί ήδη σε απικία. Και εδώ συμβάλλουν και όλοι αυτοί που θα έπρεπε να παίζουν το ρόλο της δικαιοσύνης. Το Συμβούλιο Επικρατείας νομίζεται ότι παίρνει αποφάσεις με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους? Παίρνει αποφάσεις με βάση αυτά τα οποία μέσα στο μυαλό τους έχουν εγκατασταθεί, για να μην πω παίρνουν και εντολές, με βάση το πολιτικό διατάφτα της χώρας. Άρα δεν θεωρείτε τυχαία μια πλειάδα αποφάσεων από τα κτήματα και τις δασικές περιοχές μέχρι τις ανεμογεννήτριες σε περιοχές Natura? Δεν τα θεωρείτε ξεκομμένα? Θα σας πω ένα παράδειγμα πώς μεταβάλλουν την ύπαιθρο σε έρημη χώρα, δηλαδή την Αθήνα σε πόλη κράτος. Η μεγαλύτερη καταστροφή που μπορεί να υποστεί μια χώρα. Προσέξτε λίγο. Υπάρχει μία απόφαση που λέει ότι για να πάρεις άδεια να κτίσεις όταν έχεις 4 στρέμματα και πάνω, πρέπει να εφάπτεται σε αναγνωρισμένο, πρόσεξε, δρόμο. Ως εάν είχες χωράφι στο παρελθόν και δεν είχες δρόμο και πήγαινες με ελικόπτερο ή με άλμα επί κοντό στο χωράφι σου. Λοιπόν, τι απλούστερο θα ήταν λοιπόν να πούν ότι με βάση την αρχή της ισότητας, είτε είναι αναγνωρισμένος ο δρόμος που είναι καθήκον του κράτους να αποφασίσει ποιοι θα είναι δρόμοι και ποιοι όχι. Αδιάφορο αν είναι λοιπόν εφάπτεται σε δρόμο ή δεν εφάπτεται, και όχι να σου λέει ότι έρχεται το Συμβούλιο Επικρατείας και λέει δεν έχεις δικαίωμα να κτίσεις και ας έχεις 4, 10, 50, 100, 1000 στρέμματα αν δεν είσαι σε αναγνωρισμένο δρόμο. Αλλά έχεις δικαίωμα να κτίσεις εάν έχεις 4 στρέμματα και είσαι σε αναγνωρισμένο δρόμο. Και αυτό το θεωρούν ότι είναι νόμιμο σύμφωνα με το Σύνταγμα.
Πού είναι η αρχή της ισότητας των όρων, των όπλων μέσα στους οποίους θα κινηθεί λοιπόν? Τι καθιερώνει αυτό το Σύνταγμα? Υπάρχει κανείς που το προστατεύει? Όλοι το παραβιάζουν, κύριε Σαχίνη, και το ερμηνεύουν με τον τρόπο που τους αρέσει, είτε μέσω της νομοθεσίας είτε μέσω των δευτερευουσών διατάξεων του Συντάγματος. Κύριε καθηγητά, επειδή είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα, θέλω να μου δώσετε το δικαίωμα να πάω σε μια σύντομη διακοπή και επανέρχομαι, μιας και είπατε για τις έννοιες, γιατί νομίζω ότι και εκεί είναι ένα κρίσιμο στοιχείο σήμερα, πώς χρησιμοποιούνται οι έννοιες. Επιστρέφουμε μετά τη διακοπή και έχουμε κοντά μας, υπενθυμίζω, σήμερα τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη. Έλεγα για τις έννοιες πριν τη διακοπή και θα σας δώσω ένα πρόσφατο παράδειγμα στο δημόσιο διάλογο. Κάποιος από τους υπουργούς, μιλώντας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μας είπε μεταξύ άλλων ότι έτσι μειώνεται και η γραφειοκρατία στο δημόσιο, μια γραφειοκρατία προϊόν και κληρονομιά του Βυζαντίου. Είναι το ίδιο πράγμα? Πρώτα-πρώτα, κύριε Σαχίνη, θα σας πω ότι η έμφαση στην ψηφιοποίηση, καλό πράγμα, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά γίνεται γιατί δεν θέλουν να αγγίξουν τους μηχανισμούς του κράτους και της ιδιοτέλειας. Συγκρατήστε το αυτό. Το δεύτερο είναι αυτή η κατεσχήνη του Υπουργού που, επειδή γνωρίζει να πατάει τα πλήκτρα και να δουλεύει την ψηφιοποίηση, νομίζει ότι γνωρίζει και ιστορία, γνωρίζει και τα πράγματα. Είναι ντροπή του, και το έχω πει και επανειλημμένα, να είναι Υπουργός Παιδείας και να παραλληλίζει την αθειότητα αυτού του ιδιωτελούς κράτους με ένα μεγαλειώδες ιστορικό γεγονός του ελληνισμού και μάλιστα της πιο κρίσιμης περίοδου, που είναι η περίοδος μεταξύ των Ισαύρων, των Μακεδόνων και των Κομνηνών, όπου, προσέξτε, ήταν μια κρατεά αλλά ανθρωποκεντρική δημόσια διοίκηση. Δεν υπάρχει στην ιστορία της ανθρωπότητας, ακόμα και αυτή την εποχή και πολύ μετά, ανάλογη δημόσια διοίκηση, δηλαδή διοίκηση και κράτος που δουλεύει υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και είναι δημοκρατικό. Αυτή λοιπόν η διοίκηση θα έπρεπε να ξέρει, αυτός ο κύριος υπουργός, ότι για να μπορεί εκείνη την εποχή να ελέγχει ακόμα και στα χωριά πώς λειτουργεί η επίσημη δημόσια διοίκηση, έστελνε μυστικούς ανθρώπους για να παρακολουθεί όχι τον πολίτη, αλλά αυτούς οι οποίοι ασκούσαν δημόσιο λειτουργήμα και το παραβίαζαν. Και το γνώριζαν αυτό είτε με το δικαίωμα που είχε ο πολίτης να παρίσταται ενώπιον του βασιλέως. Διαβάστε τον Κομνηνό. Κάθε βδομάδα καθόταν στον υπόδρομο στην πλατεία και δέχονταν προσωπικά διαβήματα από όλη την επικράτεια. Το ίδιο λοιπόν λειτουργούσε και καθημερινά για να ελέγχει εάν ο υπάλληλος, και να υφίσταται κυρώσεις εάν δεν ασκούσε με όρους δημοσίου και δημοκρατικού στόχου το λειτουργήμά του. Αυτή η δημόσια διοίκηση λοιπόν, αντί να είναι πρότυπο, θα συγκριθεί με τις παναθλιότητες αυτών οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν το κράτος λάθυρο και δεν ντρέπονται. Αυτό, προσέξτε, γιατί θυμώνω με τον συγκεκριμένο υπουργό? Ούτε τον ξέρω, ούτε και με ενδιαφέρει. Δεν θα συναντηθούν οι δρόμοι μας. Όμως είναι υπουργός παιδείας και είχα την ευκαιρία και προημερών αλλά και σε άλλη εποχή να διδάξω τα παιδιά του σχολείου, του γυμνασίου και του λυκείου και να συζητήσω πάνω στα διδακτικά εγχειρίδια. Είναι ντροπή για τη χώρα, κύριε Σαχίνη. Είναι ντροπή για τη χώρα να διδάσκεται η ιδιοτέλεια, η αγραμματοσύνη και το σκοτάδι στα νέα παιδιά. Έμειναν έκθαμβα όταν τους μίλησα για τις έννοιες και τους είπα τι σας λένε για τη δημοκρατία, παιδιά. Και όταν εκ των υστέρων τους εξήγησα την απάτη, κατά την ίδια έννοια και με τη λειτουργία του νόμου και όλα αυτά, τα παιδιά έφυγαν συγκινημένα μέχρι δακρύων. Και ρώτησα τους καθηγητές, καλά εσείς τι κάνετε? Η απάντηση, είμαστε υποχρεωμένοι να διδάξουμε ό,τι γράφουν τα βιβλία. Ξέρετε πώς τα γράφουν τα βιβλία, κύριε Σαχίνη? Διαχρονικά, το γνωρίζω από μέσα. Προβλέπεται προκήρυξη διαγωνισμού και για τη συγγραφή και για τον έλεγχο. Ξέρετε τι κάνουν? Πρώτα επιλέγουν αυτούς που θα τα γράψουν,
αυτούς που θα τα ελέγξουν και μετά κάνουν το διαγωνισμό για να τους χώσουν μέσα. Αυτό λέγεται κράτος που ασκεί δημόσια πολιτική, που σέβεται την ιστορία του. Θέλει να την θάψει την ιστορία, που διδάσκει την πρόοδο. Είναι βαθιά αντιδραστικοί όσοι υποστηρίζουν την μη συνέχεια του ελληνισμού. Διότι εκεί διδάσκεται η πρόοδος. Δεν μπορείς να συκοφαντείς λοιπόν έναν ελληνισμό που δημιούργησε σε αυτή την ιστορική διαδρομή ακόμα και στις εσχατιές της τουρκοκρατίας έναν τέτοιο πολιτισμό και να, για να μπορέσεις να νομιμοποιήσεις αυτό το άθλιο κράτος το οποίο εξαφάνισε τον μείζωνα ελληνισμό και τώρα έρχεται να εξαφανίσει και τον εσωτερικό ελληνισμό. Κύριε Κοντογιώργη, εγώ θα σας διακόπτω, εσείς θα επανέρχεστε. Κοιτάξτε, επειδή το έχετε πει πολλές φορές και από αυτή εδώ τη συχνότητα αρκετές φορές, για το πώς το κράτος και με τη σημερινή του μορφή στην ουσία στάθηκε απέναντι στον ελληνισμό. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να σταθώ λιγάκι και με όρους σημερινής επικαιρότητας. Αρξάμενη, αν θέλετε, και ακόμη και από την Ελληνική Επανάσταση, η οποία ξεκίνησε χρονολογικά, αν το συζητήσουμε, σε ελλαδικό χώρο, στη Μολδοβλαχία, στη Ρουμανία δηλαδή, στη Βουλγαρία. Ο ελληνισμός που ήταν στα παράλια της Μικράς Ασίας, στον Πόντο, στη Συρία, στο Λίβανο, στην Αίγυπτο, στο Ισραήλ, στη Λιβύη, περιοχές που σήμερα δεν υφίσταται καν ή όπου υφίσταται είναι μια κουκίδα. Αυτό δεν λέει κάτι? Κύριε Σαχίνη μου, το έχω περιγράψει και στα βιβλία μου, το έχω αναδείξει και εάν διαβάσετε το βιβλίο του γυμνασίου θα δείτε τι. Σας λέει εκεί ότι οι Έλληνες που επαναστάτησαν ήσαν περιδεείς, κακομύριδες, πάμφτωχοι, αγράμματοι κλπ. Σε μια περιορισμένη περιοχή της Πελοποννήσου και της Τερεάς και οι οποίοι παρακαλούσαν και μάλιστα ήταν βαθιά συγκινημένοι, λέει, όταν τους έφεραν το μονάρχη οι Ευρωπαίοι και τους διέσωσαν. Τι μπορεί να πει κανείς, όχι για αυτούς που τα γράφουν, που απλώς είναι της κατεσχήνης αγράμματοι, αλλά για αυτούς οι οποίοι είναι πολιτικοί προϊστάμενοι και αυτό θέλουν να διδαχθούν οι νέοι άνθρωποι. Ας μας εξηγήσουν τι έγιναν οι Έλληνες, η οικονομική τους δύναμη της τουρκοκρατίας. Δεν θα πω νωρίτερα, που υπέστησαν τα πάνδυνα στην τουρκοκρατία και παρόλα αυτά κατάφεραν να μόλις άνοιξε παράθυρο να ηγεμονεύσουν σε τρεις αυτοκρατορίες. Πολιτισμικά το Πατριαρχείο και εκκλησιαστικά διοικούσε. Οι Έλληνες της τουρκοκρατίας διαπραγματευόντουσαν με τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Τους όρους της συνεργασίας τους με τον Απολέοντα, με τις άλλες δυνάμεις. Είχαν σχέδια υποκατάστασης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, διότι είχαν αντιληφθεί ότι δεν ήταν συμβατή η οικονομική τους ισχύς που ήταν ανθρωποκεντρική, δηλαδή νομισματική οικονομία, εμπόριο, μεταποίηση κλπ. Με το δεσποτικό κράτος. Ούτε και έπρεπε στα σκέψη τους ή να το αφομοιώσουν και να το διαδεχθούν ή να επαναστατήσουν και να το καταλάβουν διαφορετικά. Είχανε καθεστώς στη σκέψη τους αποκατάστασης με σύγχρονους όρους της οικουμενικής κοσμόπολης, του κράτους του Βυζαντίου, που είναι δημοκρατικό κράτος, με πόλεις, με κοινά. Σήμερα αν μιλήσετε με την κρατική διανόηση θα σας πούν τι ήταν αυτά, τοπικότητες λέει, τοπικότητες. Δηλαδή υποβαθμίζουν για να απαξιώσουν και να πούν ότι η δημοκρατία και οι πόλεις ήταν προνεωτερικές, άρα κατώτερες, για να αναδείξουν την απολυταρχία και το κράτος της εκλόγιμης μοναρχίας ως ανώτερο. Ξέρετε, το εκλόγιμη μοναρχία... Αυτό κύριε Σαχίνη, γιατί είναι μεγάλο θέμα. Ναι, ναι. Λογιστείτε μόνο ότι οι Έλληνες πριν την Επανάσταση υπολογίζονταν σε 9 εκατομμύρια. Περισσότεροι από την Αγγλία και από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες τις περισσότερες. Και σήμερα είμαστε ακόμα 9 εκατομμύρια. Οι Τούρκοι που ήταν ισοδύναμοι είναι σήμερα 85 εκατομμύρια. Ας μας πούν και οι Άγγλοι 70. Ας μας πούν ποιος ευθύνεται για αυτά. Ας μας πούν για να δούμε γιατί σήμερα που κατανάλωσαν αυτόν τον μείζωνα ελληνισμό, τον κατασπατάλησαν με καταστροφές που οργάνωσε η Αθήνα, σήμερα καταγίνονται με το να αλλάξουν και λαό και κυρίως
να απαλλαγούν από τις κληρονομιές του, γιατί αυτές οι κληρονομιές δημιουργούν αντιστάσεις. Το βλέπουμε, κύριε Σαχίνη, δεν με ρωτήσατε, αλλά θα σας το πω εγώ, στο ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής. Θυμάμαι ως εφιαλτικό αυτό που μου είπε ένας από τους παλαιούς πολιτικούς, ότι εγώ θα το είχα λύσει, λέει, το πρόβλημα του Αιγαίου, θα είχα χωρίσει στην Τουρκία αυτά που ζητάει, αλλά φοβόμουν τον ελληνικό λαό. Αυτό φοβούνται και σήμερα, κύριε Σαχίνη. Έχουν ως ατζέντα τη γαλάζια πατρίδα, γι' αυτή συνομιλούν, αλλά δεν τολμάνε και παίζουν κλεφτοπόλεμο με την ελληνική κοινωνία, γιατί ξέρουν ότι θα τους λιντσάρουν αν προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο. Ή θα τους πετάξουν από την εξουσία, όπως έγινε με τις πρέσπες. Είναι τόσο απλό, θα σας πει κάποιος, κύριε Κοντογιώργη, γιατί μπορεί να τους πετάξουν από την εξουσία, αλλά αν υπάρξει η οποιαδήποτε υπογραφή που θα μειώνει κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα, αυτή θα παραμείνει. Και το ξέρετε καλά. Είναι τόσο απλό. Κύριε Σαχίνη μου, ακριβώς γιατί είναι έτσι, δεν είναι απλό. Εάν δείτε σήμερα αυτή την ατζέντα που συνομιλούν, που όλοι διαχρονικά, έτσι, μην νομίσουμε ότι είναι σημερινό, η ατζέντα είναι τι ζητάει η Τουρκία. Δεν είναι μια ισορροπία δυνάμεων για να μπορέσει, ξέρετε, μια χώρα να διαπραγματευτεί με μια άλλη, πρέπει να υπάρχει ισορροπία δυνάμεων. Στις διακρατικές σχέσεις σέβονται μόνο τη δύναμη. Η δύναμη είναι στρατιωτική, είναι οικονομική, επομένως, και είναι και διπλωματική. Η διπλωματική ιδιαίτερα δεν προϋποθέτει καλές συμμαχίες, αλλά χρειάζονται περιεχόμενο αυτές οι συμμαχίες. Δηλαδή, αποφασίζουμε να είμαστε με τη Δύση στη συμμαχία μας. Πρέπει να κάνουμε συμβατά τα συμφέροντά μας και να τους πείσουμε ότι είναι συμβατά και όχι να πάμε ως παράκλητοι, να είμαστε εταίροι και όχι παράκλητοι για να μας βοηθήσουν. Μισό λεπτό, κύριε Κοντογιώργη, γιατί εδώ λέτε ένα κρίσιμο, κατά τη γνώμη μου, κομμάτι του τι διατρέχουμε αυτή τη στιγμή. Εάν υποθετικά είμαστε, υποθετικά λέω, με τη σωστή πλευρά της ιστορίας και με τη Δύση, αν υποθετικά έχουμε παρέσχει κάθε είδους διευκόλυνση, είτε για την Ουκρανία, είτε σήμερα για τα όσα τεκταίνονται στη Μέση Ανατολή, σαν να παραείμαστε δεδομένοι χωρίς απαιτήσεις, θα σας πει κάποιος. Και αν ισχύει αυτό, εμείς είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Μα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, όπως ξεκίνησα να λέω, είναι εκείνος ο οποίος επιλέγει σωστές συμμαχίες σύμφωνα με τα συμφέροντά του και συγχρόνως τοποθετείται μέσα σε αυτές τις συμμαχίες με όρους εταιρικότητας και όχι προτεκτορικές. Διότι εδώ αυτό είναι το πρόβλημα. Ξέρετε, δεν είδα κανέναν πολιτικό να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γερμανία ή όπου υπάρχει αυτή η Δύση και να πει, ξέρετε, η Κύπρος είναι το κλειδί για να ελέγχεις και την Τουρκία, γιατί είναι στο μαλακό υπογάστριο της Τουρκίας, και τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Επομένως, μη την δίνετε στην Τουρκία. Τι λέτε, κύριε Κοντογιώργη, εδώ ελληνική ελίτ και όχι μόνο η πολιτική λέει από το πιο απλό ότι η Κύπρος είναι μακριά μέχρι η Κύπρος είναι ένα άλλο πράγμα. Εδώ έχει βγει από την ατζέντα των όποιων συνομιλιών με τον Ερντογάν που την άλλη εβδομάδα έρχεται στην Αθήνα. Ανακαλύπτετε τώρα εσείς αυτά που λέω? Κύριε Σαχίνη μου, γι' αυτό λέω ότι η ατζέντα των Ελλήνων πολιτικών είναι η γαλάζια πατρίδα, διότι πηγαίνουν και ρωτάνε τους Αμερικανούς τι να κάνουμε με το Αιγαίο, με την Τουρκία, και καθοδηγούνται. Αντί να πάνε να τους πουλήσουν την Κύπρο ως επιχείρημα στρατηγικής για τους ίδιους, αντί να τους εξηγήσουν ότι το Αιγαίο είναι μια σειρά αεροπλανοφόρων και είναι κρίσιμο διάβα για μια Ρωσία η οποία έχει επιλέξει, πριν ακόμα μπούμε σε τέτοια διαδικασία εμείς, την Τουρκία και το Ιράν. Κύριε Σαχίνη, ξέρετε ποιος, δεν το έχω ακούσει από κανέναν να το προσέξει, ξέρετε ποιος στηρίζει το Παλαιστινιακό? Η Τουρκία και το Ιράν, όχι οι Άραβες, εκτός από το Κατάρ ίσως. Τι σημαίνει αυτό, ξέρουμε τι σημαίνει για τη στρατηγική τη δική μας, για την ασφάλειά μας? Αυτομάτως δηλαδή το Ισραήλ έχει μεταβληθεί σε ανάχωμα
της δικής μας ύπαρξης. Διότι εάν χαθεί το Ισραήλ, θα χαθεί η Κύπρος ολοσχερός και θα χαθεί και το Αιγαίο. Τα σύνορά μας, εάν χαθεί η Κύπρος, θα γίνουν 6 μίλια από το Λιτόχωρο και την Εύβοια. Ποιος έχει κάνει τέτοιες αναλύσεις? Οι αναλύσεις που γίνονται στα διάφορα ΕΛΙΑΜΕΠ και στους συμβούλους που παίρνει ο κύριος Πρωθυπουργός και που είναι σύμβουλοι όλων των καταστάσεων, ξέρετε τι διαπραγματεύονται και τι σκέφτονται, τι θα παραχωρήσουν και τι όχι. Αυτό τι σημαίνει για σας? Άκρητη θα σας πει κάποιος υποστήριξη στο Ισραήλ? Είναι η εθελοδουλεία που έχει εγκατασταθεί και διακινείται από αυτό το κράτος, γιατί είναι ξένο από την εποχή που εμφυτεύθηκε, επειδή είναι ξένο σώμα προς την κοινωνία και εξαρτάται από αυτούς που έχουν στημένο το αυτί τους προς τα έξω και όχι από την, δεν αντλούν δύναμη από την ελληνική κοινωνία για να την υπερασπιστούν και τα συμφέροντά της. Mm-hmm. Το έθνος του κράτους, κύριε Σαχίνη, δεν είναι το έθνος της κοινωνίας. Άρα αυτοί που πολιτεύονται για το κράτος δεν πολιτεύονται για το συμφέρον της κοινωνίας. Πολιτεύονται για τη δική τους θέση, εκεί που είναι. Επειδή είπατε ότι στις συμμαχίες πρέπει να είσαι, θα το πω λαϊκά εγώ, όχι εσείς, πρέπει να είσαι παίκτης και να φροντίζεις πρωτίστως για το εθνικό συμφέρον. Θα σας πει κάποιος, ακόμη και αυτή η συμμαχία με το Ισραήλ, ακριτός, ακόμη και αν αυτό... Βέβαια, με αυτό προσπαθώ να εξηγήσω, ότι για να μπορέσεις να διαμορφώσεις συμμαχίες εταιρικότητας, πρέπει να μπορείς να επιχειρηματολογήσεις, αλλά με όρους αποτελεσματικής σοβαρότητας, για το τι συμφέρει τον άλλον, να του πουλήσεις αυτό που είναι η ισχύ σου. Εδώ μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Σαχίνη, και αντί να είναι πλεονέκτημα, έγινε μειονέκτημα για την Κύπρο. Ξέρετε, όταν ήταν να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, είχα γράψει άρθρο που έλεγε ότι η Κύπρος, αφού δεν αναγνωρίζεται από την Τουρκία και αφού είναι μέρος της διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να δεχθεί να βάλει την υπογραφή της, απαιτείται ομοφωνία, εάν δεν αναγνωριστεί. Όταν δεν σου αναγνωρίζει κάποιος την υπογραφή, γιατί βάζεις? Ξέρετε τι μου είπαν? Ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και όταν ήταν να δημοσιευθεί το άρθρο μου αυτό, στο οποίο υποστήριζα στο Le Monde στο Παρίσι, παρενέβησαν να μην δημοσιευθεί. Συγχωρείτε, αυτή είναι η ηγεσία της χώρας που διαπραγματεύεται τα εθνικά συμφέροντα? Άρα για σας τι προϊονίζεται στις 7 Δεκεμβρίου, γιατί υπάρχουν πολλοί και στην Ελλάδα που λένε ότι στην ουσία εμείς αυτή τη στιγμή προσφέρουμε το ισχυρότερο άλοθη στον Ερντογάν. Εσείς το πάτε και περισσότερο, λέτε ότι εδώ προχωρούν, όχι δημοσίως, ενδεχομένως αφανώς, πιο ουσιαστικές συζητήσεις που αφορούν ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων και κυριαρχίας της χώρας. Εγώ θα σας το θέσω λίγο διαφορετικά. Γιατί νομίζετε ότι ο Ερντογκάν έπαψε να στέλνει τα αεροπλάνα του πάνω από τα νησιά μας? Γιατί ξαφνικά έγινε καλός? Προφανώς γιατί κάτι του υποσχέθηκαν και του είπαν «κάντο για να είναι επιχείρημα για μας». Μην αμφιβάλλετε. Θα σας πω και κάτι άλλο για να δείτε πώς διαπραγματεύονται. Όταν ξεκίνησε η τελευταία κρίση, θα θυμάστε ότι η Τουρκία έστελνε τα πλοία της, τα ερευνητικά όπως τα λέει και τα άλλα, μακριά, μέσα στο βάθος της Μεσογείου. Και σιγά σιγά ερχόταν κοντά προς τα νησιά μας, τη Ρόδο κλπ. Εκεί συνέβη το γνωστό, όπως ξέρουμε, περιστατικό με το διεμβολισμό του τουρκικού σκάφους από το ελληνικό. Mm-hmm. Λοιπόν, πέρασε εν σιωπή. Γιατί ξεκίνησε από μακριά ο Ερντογκάν και ερχόταν κοντά? Και οι δικοί μας λέγανε, λέει, άπλωσαν λέει, αλλά δεν άγγιξαν κάτω. Και είπαν ότι όριο είναι τα 6 μίλια. Γιατί δεν τους έδωσε μια μοναδική ευκαιρία εκείνη τη στιγμή να δείξει η Ελλάδα τα όρια της? Με όρους συσχετισμών και διεθνούς δικαίωσης. Αντί γι' αυτό φώναξαν και είπαν οι αρμόδιοι ότι μπορεί η Τουρκία να έρθει μέχρι τα 6 μίλια. Αυτό είναι διαπραγμάτευση, κύριε Σαχίνη. Αυτό που μας λένε
εθνικό δικαίο ότι η Τουρκία παραβιάζει και απλώς κάνουν στατιστική του πόσα αεροπλάνα παραβιάζουν την ημέρα. Εάν το δούμε με πραγματικούς όρους, είναι σαν να μπαίνει ένα τάγμα, ένα σύνταγμα τουρκικού στρατού στον Εύρο, να φτάνει μέχρι την Κομωτινή ή στη Θεσσαλονίκη και μετά να το ακολουθούμε πίσω για να φύγει και να λέμε ότι κάναμε ανάσχεση. Είναι πράγματα αυτά για σοβαρή χώρα? Άρα είναι πιο δομικό το ζήτημα. Θέλω, κύριε Κοντογιώρη, στο σημείο αυτό να κάνουμε τη δεύτερη διακοπή, μικρή διακοπή, και επανερχόμαστε. Επιστροφή εδώ στο στούντιο του 984 με τον κύριο Κοντογιώργη. Μένω λίγο στα εθνικά ακόμη και θα πάμε στο μεγαλύτερο παράθυρο, κύριε Κοντογιώργη. Όμως, επειδή μας χωρίζει ουσιαστικά μια εβδομάδα, 10 μέρες από την έλευση Ερντογάν, θα σας πει κάποιος και τι να κάνει η χώρα? Να πει ότι δεν συζητά με έναν γείτονα που η γεωγραφία όρισε ότι είναι γείτονας? Θέλετε να σας πω τι θα έκανα εγώ? Να το περιγράψω δηλαδή. Το εγώ είναι ρητορικό, γιατί δεν θα το κάνω ποτέ, ούτε και θα είχα πρόθεση να το κάνω. Πρώτον, δεν θα είχα λαϊλατίσει τη χώρα. Δεύτερον, ακόμα και με τις παρούσες συνθήκες, θα είχα ανατάξει το κράτος να δουλεύει και να παράγει. Με τι στρατό, κύριε Σαχίνη, θα πάμε σε αντιπαράθεση με την Τουρκία όταν 1,5 εκατομμύριο Έλληνες τους εξορίσαμε επειδή λαϊλάτισαν τη χώρα και την έφεραν στην πτώχευση? Αλλά έστω με τις παρούσες συνθήκες, δεν πρέπει να ενισχύσουμε αυτούς τους δύο μεγάλους πόλους που είναι η δύναμή μας, που είναι ο γεωπολιτικός και ο στρατιωτικός? Πώς θα διαπραγματευτούμε χωρίς ισορροπία δυνάμεων, όταν ο άλλος έρχεται ως ηγεμόνας για να υπαγορεύσει? Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα. Ούτε γεωπολιτική στρατηγική έχουνε. Έχουνε στρατηγική εκχώρησης, άρα να διαπραγματευτούν τα όρια της γαλάζιας πατρίδας, και ούτε σε επίπεδο συσχετισμών έχουν πρόθεση να ενισχύσουν τη χώρα για να μπορέσουν να αντιτάξουν την ισχύ. Να ξέρει ο αντίπαλος δηλαδή ότι έχει να συναντήσει εμπόδια σε αυτό το δρόμο που σκέφτεται να ακολουθήσει. Ξέρουμε τι ζητάει. Ξέρετε πού θα καταλήξει αυτή η διαπραγμάτευση, κύριε Σαχίνη? Παρακαλώ. Μέχρι σήμερα οι λεγόμενες διερευνητικές συναντήσεις δεν γινόταν για αυτό που ρητορικά λέγανε για την υφαλοκρηπίδα κλπ. Γινότανε για όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή τι θα εκχωρήσουν, και άλλος έλεγε τόσα μίλια, ο άλλος έλεγε όχι έτσι, αλλιώς κλπ. Αυτή είναι η εσωτερική διαπραγμάτευση. Και επίσης, αν αληθεύουν και αυτά που γράφονται, για την περίπτωση της Θράκης, που αν πράγματι γίνουν, αλίμονό μας. Πού πάνε λοιπόν να καταλήξουν? Να βρουν τη φόρμουλα η οποία θα έχει προκαταλάβει τη Χάγη, το δικαστήριο της Χάγης, ώστε να το καθοδηγήσουν τι αποφάσεις θα πάρουν για αυτά που διεκδικεί η Τουρκία. Άρα λέτε ότι το συνυποσχετικό στην ουσία θα περιγράφει επακριβώς το τι θα αποφασίσει το όποιο δικαστήριο Χάγης? Έξτε, το συνυποσχετικό μπορεί να μην το φωνάζει, αλλά η άτυπη συμφωνία που θα εμπεριέχεται στο πίσω μέρος του συνυποσχετικού και που θα υποβληθεί στους δικαστές εκεί πέρα, θα παίξει το ρόλο του, γιατί εκεί θα τους καθοδηγεί και θα λένε δώσε για το Καστελόριζο τόσα, δώσε για το Αιγαίο τόσα, αναγνώρισε, βρες επιχειρήματα για εκείνο και για το άλλο. Δηλαδή θα βγάλουν μία απόφαση η οποία θα ικανοποιεί την Τουρκία στα σημεία που θα συμφωνήσουν προηγουμένως για τη γαλάζια πατρίδα, και στη συνέχεια θα το υποβάλουν για να επικυρωθεί από το δικαστήριο, ώστε να έρθουν στην Ελλάδα, να το σερβίρουν και να πούν ξέρετε, λυπούμαστε πολύ, το δικαστήριο της Χάγης το αποφάσισε. Άρα για σας, συγγνώμη που διακόπτω πάλι, αλλά είναι κρίσιμο, κύριε Κοντογιώρη, για σας απόψεις που εκφράζουν και σχάτως δημόσια Έλληνες πολιτικοί με εμπειρία στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ότι παιδιά κοιτάξτε, σε ένα δικαστήριο όπως της Χάγης μάλλον θα χάσουμε στο ζήτημα της ΑΟΣ το Καστελόριζο, θα κατοχυρώσουμε όμως τη Ρόδο ή τη Λέρο? Τι είναι προετοιμασία μασάζ της κοινής γνωμής?
είναι ομολογία αυτού που, πάνε, που επιδιώκουν να κάνουν. Είναι ομολογία. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα είχα αντίρρηση για τη Χάγη, δεν θα είχα αντίρρηση και για διαπραγματεύσεις. Αλλά όχι υπό το κράτος της συνάντησης με τον ηγεμόνα. Άρα να είμαι παράκλητος. Εγώ δεν διαπραγματεύομαι, κύριε Σαχίνη, ως χώρα, έτσι θα έλεγα, με όρους υποτέλειας, με όρους παράδοσης, μέρους μεγάλου ή μικρού της χώρας μου. Φροντίζω να έχω ισορροπία δυνάμεων και στο επίπεδο της γεωπολιτικής διπλωματίας και στο επίπεδο του εδάφους, να δείξω τα όρια μου, τα οποία ολοένα και περισσότερο τα παραδίδουν και δεν έχουν, και συγχρόνως να φτιάξω ένα κράτος το οποίο θα μπορεί να διαχειριστεί μεγάλες κρίσεις, όπως είναι η κρίση της απειλής πολέμου. Ισχύει ό,τι λέει ο Θουκυδίδης. Εάν δεν προετοιμάζεσαι, εάν δεν θέλεις να είσαι ελεύθερος, γρήγορα θα πάψεις να είσαι ελεύθερος. Ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα στην ελληνική κοινωνία, κύριε Σαχίνη? Ότι τις έχουν διδάξει ότι σε αυτή τη χώρα φταίει ο Έλληνας. Θυμάστε το σύνθημα «Να πεθάνει η Ελλάδα για να ζήσουμε εμείς». Αυτό το σύνθημα δείχνει κάτι, ότι όλοι εκείνοι που θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι χάρη σε αυτή τη χώρα είναι ελεύθεροι, είναι εκείνοι οι οποίοι ενοχοποιούν τον εαυτό τους, την κοινωνική, την πολιτισμική μας συλλογικότητα, το έθνος, για τα πεπραγμένα του κράτους. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι δεν είναι η κοινωνία που διαπράττει τα εγκλήματα, αλλά το κράτος, τις πολιτικές δηλαδή αυτές. Και επειδή δεν έχουν άλλη προοπτική, γιατί τους έχουν διδάξει ότι αυτό το σύστημα είναι δημοκρατία, είναι αντιπροσώπευση, και δεν μπορούν να σκεφτούν ότι είναι μόνο μια εκλόγιμη μοναρχία πολιταρχικού τύπου και διεκφυλισμένη, χρεώνουν στην κοινωνία και στο έθνος αυτό που αποτελεί πολιτική και λαιλασία του κράτους. Λοιπόν, αυτό και ως νοοτροπία είναι βαθιά αντιδραστική. Και την παρουσιάζουν και ως προοδευτική. Κύριε Κωνταγιώργη, σε μια χώρα όμως... Αν δεν σου αρέσει η χώρα, ναι, θα βρεθείς μέσα σε μια άλλη χώρα, κύριε, που δεν σου αρέσει η χώρα. Δηλαδή, δεν θα είσαι εκτός χώρας, κράτους. Άρα, ποιος είναι υποψήφιος για να σε εναγκαλιστεί και να σε αγαπήσει στη συνέχεια? Η Τουρκία. Λοιπόν, παρετήσω από την Ελλάδα για να έρθει η Τουρκία. Όπως ξέρετε, ένα ελληνικό τραγούδι από τα ωραία λέει ότι να πεθαίνεις για την Ελλάδα είναι άλλο και άλλο η Ελλάδα να σε πεθαίνει. Μήπως συνειδητά οδηγούν σε αυτή την αντίληψη τον πολίτη ότι η Ελλάδα τον πεθαίνει και έτσι δεν τον αφήνουν, αν χρειαστεί, να πεθάνει για αυτή την Ελλάδα? Η επιβεβαίωση αυτού του πράγματος έχει να κάνει με το γεγονός ότι ό,τι αποτελεί κληρονομιά της Ελλάδας το απεχθάνονται και το καταπολεμούν. Τώρα μάλιστα χρησιμοποιούν το Ισλάμ ως οικονομική μετανάστευση για να πούν έχουμε πολυεθνική κοινωνία, προσέξτε τι λένε, πολυπολιτισμική, για να μας χαϊδεύουν τα αυτιά. Είναι πολυεθνική κοινωνία, άρα δεν πρέπει να διδάσκονται οι ελληνικές κληρονομιές, γιατί αυτοί δεν τις αγαπάνε. Μεταξύ των οποίων και τη δημοκρατία, πρέπει να πω. Όχι την εκλόγιμη μοναρχία, τη δημοκρατία. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Ας καθίσουμε να γράψουμε μία ιστορία που θα ικανοποιεί τα αυτιά του Ισλάμ. Από τον 6ο αιώνα που ήρθε στο προσκήνιο το Ισλάμ, ο πρώτος του αντίπαλος και μέχρι σήμερα είναι το Ισλάμ. Με αυτό έχει πολεμήσει σε όλη αυτή την ιστορία. Τι θα διδάξουμε λοιπόν? Ότι οι Έλληνες ήταν ένα δίκο που πολέμησαν το Ισλάμ, το οποίο ήρθε και τους κατέκτησε? Θεωρείτε ότι αυτό είναι το μείζον πρόβλημα σήμερα, το Ισλάμ? Το μείζον πρόβλημα, κύριε Σαχίνη, δεν είναι σήμερα είναι το Ισλάμ, αλλά με την εκδοχή της Τουρκίας και του Ιράν. Διότι αυτοί διεκδικούν ζωτικό χώρο, ο οποίος είναι και διαμορφωμένος κατ' εικόνα και ομοίωση προς την απεμπόληση, την απομείωση
των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και της ελληνικής ανεξαρτησίας. Άρα λοιπόν ο εχθρός μας δεν είναι το αραβικό Ισλάμ που ήταν στο παρελθόν, είναι το Ισλάμ το Οθωμανικό και το Ισλάμ το Ιρανικό. Αυτοί, γιατί αυτοί διεκδικούν ζωτικό χώρο εις βάρος μας. Θα σας πει κάποιος πίσω ότι είναι μείζον κίνδυνος αυτή τη στιγμή η πολιτική της Χαμάς για μας. Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος ότι τη Χαμάς εξέθρεψε και το Ισραήλ κόντρα στον Αραφάτ, τη Χαμάς την εξέθρεψαν και μεγάλα συμφέροντα για να έχουν διαιρεμένους τους Παλαιστινίους ως λαό, και πίσω από το Ιράν είναι η Κίνα, θα σας πει κάποιος άλλος. Να το πούμε αλλιώς, ότι εάν αναζητήσουμε τα αίτια είναι μια πολύ πιο σύνθετη πραγματικότητα που έχει να κάνει με τις ηγεμονικές βλέψεις των υπερδυνάμεων, της Δύσεως, της Ρωσίας, της Κίνας. Το μεγάλο παράθυρο λέτε δηλαδή. Ακριβώς, αλλά επειδή αυτό το μεγάλο παράθυρο σήμερα έχει αλλάξει χαρακτήρα, δεν είναι το μονοπόλιο που είχε η Δύση και οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, αλλά είναι ένας πολυαρχικός χώρος, το διακρατικό σύστημα, το διεθνές σύστημα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν του μεγάλου παιχνιδιού που γίνεται από τις υπερδυνάμεις, έρχονται οι περιφερειακές χώρες που έχουν τη φιλοδοξία να γίνουν και περιφερειακές δυνάμεις να αναλάβουν ρόλους. Ένα τέτοιο ρόλο λοιπόν διεκδικεί η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Αν προσέξετε τι επιδιώκει η Τουρκία στην Μεσόγειο, έχει εγκαθιδρύσει έλεγχο της Λιβύης. Έχει ελέγξει ουσιαστικά την Αλβανία και Το Κόσοβο, μάλιστα. Συγχρόνως θέλει να βάλει πόδι ως εγγυήτρια δύναμη στην Παλαιστίνη. Δηλαδή δημιουργεί γύρω από την Μέση και Ανατολική Μεσόγειο βάσεις, οι οποίες βάσεις είναι ένας κλειός στα συμφέροντα και στην ύπαρξη της Ελλάδας και του Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Σε μια χώρα... Το ζήτημα για μας, ότι αυτή τη στιγμή οικοδομείται ο κλειός που θα κάνει αδύνατη την οποιαδήποτε υπεράσπιση εθνικού συμφέροντος απέναντι στην Τουρκία σε μια δεκαετία. Θέλω να σας ρωτήσω, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπως την περιγράψατε, με την κοινωνική πολιτική έκφαση του σήμερα, σε μια χώρα που η έκφραση που έχετε χρησιμοποιήσει, εκλόγιμη μοναρχία, έχει γίνει πια, την άκουσα πρόσφατα ακόμη και από καλλιτέχνη ραπ, να λέει έχουμε εκλόγιμη μοναρχία. Σε μια τέτοια χώρα, σε μια Ευρώπη που περιδινίζεται με παρακμιακά φαινόμενα, τι περιθώρια υπάρχουν? Να σας πω, όσο έχουμε αυτή την εκλόγιμη μοναρχία, όλο ένα και περισσότερο θα πηγαίνουμε προς το χάος και στην ανυμπόρεια. Την ίδια εκλόγιμη μοναρχία έχει η Γαλλία, η Γερμανία, η Αμερική, όλες οι χώρες. Η διαφορά που έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές είναι ότι εκεί υπάρχει το παράθυρο του δημοσίου χώρου και των δημοσίων πολιτικών. Όχι γιατί ακολουθούν πολιτικές κοινού συμφέροντος, αλλά ακολουθούν ένα ελάχιστο αντίληψης δημοσίου χώρου. Στην Ελλάδα, όπως εξήγησα, αυτό δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει όχι γιατί φταίει ο Έλληνας, αλλά γιατί αυτό το κράτος και αυτό το πολιτικό σύστημα της εκλόγιμης μοναρχίας είναι ασύμβατο προς κοινωνίες που δεν είχαν τη λειτουργία της μάζας, που δεν βγήκαν από τη φεουδαρχία. Εκεί συναντιόνταν σε επίπεδο ιδεολογίας. Σήμερα δεν συναντιόνται ούτε σε αυτό, γι' αυτό και έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Έχουμε δει δηλαδή στην Ευρώπη σήμερα που τέλειωσαν οι συναντήσεις με σοσιαλισμούς και φιλελευθερισμούς των κοινωνιών και των πολιτικών δυνάμεων, έχουμε δει να γιγαντώνεται η λεγόμενη ακροδεξιά. Τι είναι η ακροδεξιά, κύριε Σαχίνη? Η ακροδεξιά είναι ο εθνικός φιλελευθερισμός, δηλαδή ο φιλελευθερισμός που θέλει να προστατεύει την εθνική αστική τάξη
την εθνική εργατική τάξη, δηλαδή την ίδια την εθνική κοινωνία. Αυτή είναι σήμερα η ακροδεξιά. Δεν είναι ακροδεξιά, είναι η παλιά, ο παλιός φιλελευθερισμός, ο εντός του κράτους, ο εθνικός σε εισαγωγικά φιλελευθερισμός, ο οποίος πολέμησε τον ολοκληρωτισμό. Αλλά έλα όμως που ο νέος, ο διεθνικός φιλελευθερισμός δεν αντέχει αυτού του είδους το φιλελευθερισμό, έχει τελειώσει με τον σοσιαλισμό και θέλει να εκφυλήσει και να απαξιώσει και τον εθνικό φιλελευθερισμό. Και γι' αυτό τον χαρακτηρίζει ακροδεξιό, εθνικιστικό. Ποιος από τους διανοουμένους μας και διεθνώς έχει μπορέσει να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ έθνους και εθνικισμού? Όποιος δηλαδή είναι με τον εθνικό πατριωτισμό, την υπεράσπιση της χώρας του, να είναι υπερήφανος ενδεχομένως για τα πεπραγμένα της χώρας του, θεωρείται εθνικιστής. Ωραία, θα σας πει κάποιος, σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και μερικές προσωπικότητες, καρικατούρες που εμφανίζονται ως δήθεν αντισυστημικές στην Ευρώπη και αλλαχού, και ενώ παίζουν το παιχνίδι αυτού του συστήματος του παγκοσμιοποιημένου που περιγράφεται. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο πρόσφατα εκλεγής στην Αργεντινή μιλάει για δολαριοποίηση της οικονομίας του. Δεν μιλάει για εθνικό φιλελευθερισμό. Κύριε Σαχίνη μου, αυτοί είναι, όπως είπατε, καρικατούρες. Εγώ σας διακρίνω τη διαφορά που δεν έχουν οι ίδιοι την είδηση μεταξύ αυτού που ήταν ο φιλελευθερισμός μέχρι τη δεκαετία του 80 και αυτού που είναι σήμερα. Ό,τι συγκροτεί τα στοιχεία, όχι της καρικατούρας, αλλά τα στοιχεία του φιλελευθερισμού εντός του κράτους, απαξιώνονται ως ακροδεξιά ή εθνικιστικά. Και λέω, δεν γνωρίζουν ότι άλλο πράγμα είναι το έθνος, άλλο εθνικισμός. Ο εθνικισμός ήταν ο εκτατικός προς τα έξω, εδαφικός δηλαδή εθνικισμός του 19ου και μέρους του 20ου αιώνα. Ήταν η εσωτερική καταστολή των επιμέρους εθνοτικών καταστάσεων, όπως είναι οι Βρετόνοι στη Γαλλία και ούτω καθεξής, και οτιδήποτε έχει εκτατική πολιτική απέναντι στους άλλους. Δεν είναι εθνικισμός να θέλεις να προστατεύσεις την πολιτισμική συνοχή της χώρας σου για να μην γίνει πολυεθνική και μεταφερθεί ο πόλεμος που υπάρχει μεταξύ των χωρών μέσα στη χώρα σου. Διότι εάν δεν είναι συντεταγμένες, παραδείγματος χάρη, το βλέπουμε στην Ευρώπη σήμερα, εάν δεν είναι συντεταγμένες οι δυνάμεις, οι πολιτικές εισρωής, να έρχονται οι καλύτεροι και κυρίως να είναι στο όριο της δυνατότητάς μας να τους αφομοιώσουμε και να τους διαχειριστούμε, τότε σημαίνει ότι δημιουργούμε τις προϋποθέσεις που μας έχει πει ο Αριστοτέλης να έχουμε αιματοχυσία εσωτερική και κυρίως να οδηγηθούμε και στην αποβολή μας, στην εκβολή μας από τη χώρα. Δείτε σήμερα στον κόσμο που υπάρχουν εσωτερικές συγκρούσεις, κύριε Σαχίνη, εκεί που είναι πολυεθνικές οι χώρες. Η Ιουγκοσλαβία διαλύθηκε, η Συρία, το Ιράκ, όλες αυτές οι χώρες οι οποίες είναι πολυεθνικά διαμορφωμένες. Δεν πρέπει να σκεφτούμε ότι το μεταναστευτικό είναι μια υπόθεση που δεν ικανοποιεί μόνο την οικονομία, να θρέφουμε δηλαδή το θηρίο να δημιουργεί πλούτο μεταβάλλοντας την εργασία σε εμπόρευμα και τη χώρα μας σε χωματερή του παγκόσμιου καπιταλισμού, αλλά είναι ένα γεωπολιτικό ζήτημα γενικότερο που έχει να κάνει με τη θέση της χώρας στη διεθνή πολιτική, με τις πολιτικές που θα ακολουθήσει, με την εσωτερική συνοχή, με την ευημερία της χώρας, με την πνευματική της αναγέννηση και χίλια δυο άλλα. Θέλω, πριν πάμε πιο κάτω την κουβέντα επ' αυτού όμως, να πάω στην τελευταία διακοπή για σήμερα μαζί σας, σύντομη διακοπή, και επανερχόμαστε. Έρχομαι στο τελευταίο μέρος μιας πολύ ενδιαφέρουσας, φαντάζομαι, και για τους ακροατές συζήτηση σήμερα με τον κύριο Κοντογιώργη. Κύριε Κοντογιώργη, θα επιμείνω λίγο σε αυτό που θέσατε, κομβική σημασία, και ιντριγκάροντά σας. Θα σας πει κάποιος, θα σας ρωτήσει. Δηλαδή, κύριε καθηγητά, ο επενδυτής από κράτη που περιγράψατε τις μεταναστευτικές ροές
με τα δισεκατομμύρια είναι επιθυμητός, ο φτωχοδιάβολος στη χώρα του οποίου πολλές φορές η Δύση κατέστρεψε είναι ανεπιθυμητός? Πρώτα δεν είναι η Δύση ως μια αφηρημένη έννοια που κατέστρεψε τις κοινωνικές, οικονομικές και άλλες δομές του τρίτου κόσμου. Είναι όλο αυτό το εκτατικό μέρος της οικονομίας, της οικονομικής διαδικασίας. Ξέρετε, στο παρελθόν, εάν υπήρχε ένα κοινωνικό πρόβλημα σε μια χώρα, λέγανε οι αριστεροί, θα αντιθούμε τα όπλα και θα πάμε να υποστηρίξουμε τις δυνάμεις που είναι φίλιες προς εμάς. Αυτή ήταν η έννοια του διεθνισμού. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν, τι μας λένε? Ότι θα ανοίξουμε τις πύλες μας να αδειάσουμε το Πακιστάν από αυτούς οι οποίοι αμφισβητούν το καθεστώς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εκτονώνουμε εκεί τις κοινωνικές αντιδράσεις, αφήνουμε το έδαφος ελεύθερο στη διεθνή των αγορών να αλωνίζει και μας στέλνουν εδώ το λογαριασμό. Μεταβάλλοντας, γιατί ασκείται πίεση επί της εργασίας του πολίτη και από σχέση δημοσίου χώρου μεταβάλλεται σε σχέση εμπορίου. Να πουλιέται όσο η εργασία, το βλέπουμε άλλωστε, έχει εκφυλιστεί και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Και στη Δύση, στην Αμερική. Λοιπόν, αν αυτό το θεωρούν πρόοδο, εγώ θα σας πω ότι είναι βαθιά αντιδραστικό. Θα μου πείτε, φταίει η Δύση που τους βρίσκει να είναι τόσο πολύ χαλαροί και να τους δέχονται να αποδομηθεί όλη αυτή η πραγματικότητα? Η ελίτ των κοινωνιών του τρίτου κόσμου έχει τεράστια ευθύνη. Με αυτούς θα είμαστε. Θυμηθείτε λίγο, όταν είχαν αρχίσει να κάνουν κάποιες διαδηλώσεις άνθρωποι από το Πακιστάν και από αλλού στην Αθήνα, οι ΣΥΡΙΖΕΙ, δεν ξέρω και ποιοι άλλοι, πήγαν να τους συμπαρασταθούν και αυτοί φώναζαν ένας είναι ο Αλλάχ και κράδαιναν τις σημαίες του Αλλάχ, που ήθελαν και είχαν και τις γυναίκες με μπούργκα. Λοιπόν, τι υπερασπίζονταν αυτοί εκείνη τη στιγμή? Πέστε μου, τι υπερασπίζονταν, την πρόοδο? Αυτό δεν είναι σκοτάδι βαθύ, να θέλουν τις γυναίκες να είναι πίσω από την μπούργκα, να μην φαίνονται και να μην έχουν ελευθερία? Να θέλουν τους πολίτες να πολεμούν στο όνομα του Αλλάχ και όχι να πολεμούν στο όνομα των κοινωνικών και άλλων κοσμικών ζητημάτων και της δημοκρατίας? Αυτό λοιπόν δείχνει ότι υπάρχει μια βαθιά εγκατεστημένη αντιδραστική λογική που μπορούμε να την αποκωδικοποιήσουμε με σειρά παραδειγμάτων, που τι σημαίνει? Ότι όλες οι παλαιές πολιτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένες και της αριστεράς, κυρίως αυτής, έρχονται να υπερασπιστούν ό,τι διακινεί ως δόγμα η διεθνής των αγορών. Εγώ, κύριε καθηγητά, δεν θα διαφωνήσω, αλλά εκεί που έχω ενστάσεις είναι ότι εντοπίζεται σε έναν πολιτικό χώρο. Με συγχωρείτε, θα σας ρωτήσω, η κυρία Μέρκελ δεν πήρε κατά δεκάδες χιλιάδες όσους Σύριους της έκαναν στη Γερμανία και μετά έκλεισε την πόρτα? Κύριε Σαχίνη, είπα ακριβώς το αντίθετο. Είπα ότι η κάθε πλευρά έχει τη δική της λογική, αλλά συμπίπτουν σε όλα. Να υπηρετήσουν με ιεραρχία πτυχές της διεθνούς των αγορών. Ποιες είναι οι πτυχές αυτές? Ο φιλελευθερισμός, είπα ότι έχει φύγει από τον εθνικό φιλελευθερισμό, γι' αυτό και οι ίδιοι του φιλελευθερισμού σήμερα που εμφανίζονται ως περίπου κεντροδεξιές, ουσιαστικά προσπαθούν να εκτοπίσουν στην ακροδεξιά τον εθνικό φιλελευθερισμό, δηλαδή την υπεράσπιση της πατρίδας ουσιαστικά, με όρους φιλελευθερισμού έστω. Και να υπερασπιστούν τις διεθνείς προδιαγραφές που διδάσκει ο νέος ο διεθνικός φιλελευθερισμός. Και από την άλλη μεριά έρχεται η αριστερά, mm-hmm, να υποστηρίξει ό,τι πιο πολύτιμο διδάσκει ο διεθνής φιλελευθερισμός. Τι?
την αναντίωση εναντίον του έθνους, άρα της πολιτισμικής συλλογικότητας, και την εναντίωση προς την εργατική τάξη της χώρας. Άρα υπό την έννοια αυτή δικαιούμαι να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι ο λεγόμενος δυτικός κόσμος, με ό,τι περικλεί αυτό, είναι σε μια τροχιά ραγδαίας παρακμής, διότι αυτά τα χαρακτηριστικά λίγος πολύ τα συναντά στην Ευρώπη, τα συναντά στην Αμερική, άντε να διαφοροποιείται κάπως η Ιαπωνία, τα συναντά στην Αυστραλία. Θέλω να σας ρωτήσω, δηλαδή λεγόμενες ανερχόμενες δυνάμεις που κρατάνε και κάποια ταυτωτικά στοιχεία, Κίνα ή Ρωσία, είναι σε πλεονεκτικότερη θέση? Οι δυνάμεις αυτές είναι πολύ πίσω από τη Δύση σε επίπεδο εξέλιξης, ανθρωποκεντρικής εξέλιξης. Γι' αυτό και έχουν αυταρχικά καθεστώτα. Γι' αυτό και οι κοινωνίες εκεί είναι σε άλλο επίπεδο δεσμευμένες, δηλαδή με αυταρχικούς όρους. Ενώ στη Δύση είναι με όρους αλλοτρίωσης. Δηλαδή κάνουμε δικό μας αυτό που στην Κίνα ή στη Ρωσία μας το κάνουν δικό μας μέσω της καταστολής. Εντάξει, καπιταλισμό έχουν και εκεί, ε. Είπες. Καπιταλισμό έχουν και εκεί, δεν είναι κάτι διαφορετικό η Κίνα ή η Ρωσία. Ότι ο κινέζικος καπιταλισμός είναι αυταρχικός. Α, αυτό λέτε. Ενώ ο δυτικός καπιταλισμός είναι ιδεολογικός, οδηγεί στην αλλοτρίωση και στη χειραγώγηση του νου μας. Δηλαδή μας το εμφυτεύουν για να το κάνουμε δικό μας και να παλεύουμε για αυτούς αδαπάνως και χωρίς καταστολή. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με το εθνικό το βάζουν στην άκρη ως ακροδεξιό και αποβλητέο, δηλαδή κατηγορούν αυτούς που πολέμησαν τον ναζισμό και τον φιλελευθερισμό και τον υπαρκτό σοσιαλισμό ότι είναι σήμερα απόβλητοι από το γίγνεσθε της πολιτικής και κοινωνικής ζωής και συγχρόνως τις αξίες. Προσέξτε λίγο, η αριστερά ήταν εναντίον του έθνους πάντοτε, αλλά υπέρ της εθνικής, δηλαδή εντός της χώρας, εργατικής τάξης. Σήμερα τα βρίσκουν σε επίπεδο εναντίωσης προς το έθνος με τον διεθνικό φιλελευθερισμό, αλλά τα βρίσκουν και σε επίπεδο εργατικής τάξης. Δηλαδή έχουν συνταχθεί με τη διεθνή εργατική τάξη εναντίον της εργατικής τάξης της χώρας. Ξέρετε τι πρόβλημα γύρει αυτό? Για ποιον σκοπό σας ψηφίζει η κοινωνία και τι πολιτικές έχετε να ακολουθήσετε? Εάν το σύστημα ήταν δημοκρατικό ή αντιπροσωπευτικό, κύριε Σαχίνη, θα τολμούσαν αυτοί οι απίθανοι τύποι που το μόνο που κάνουν είναι να τρώνε τις σάρκες ως παράσιτα της χώρας για να την εγκαλούν στη συνέχεια ότι είναι και αντιδραστικοί? Αυτό θα γινόταν. Δεν θα έπρεπε να ακολουθούν πολιτικές συναρμοσμένες με την κοινωνική βούληση? Ποιες θα ήταν οι πολιτικές της Ελλάδας σε όλα αυτά τα ζητήματα εάν έπρεπε η ίδια η πολιτική απόφαση να υπόκειται στην έγκριση της κοινωνικής συλλογικότητας? Θέλω... Τι κοινωνία για το μεταναστευτικό? Είμαι βέβαιος δεν είναι εναντίον του μεταναστευτικού, είναι εναντίον του ανεξέλεγκτου των ροών, της πλήρους απαξίωσης της ελληνικής κοινωνίας και της ιστορικότητάς της και χίλια δυο άλλα. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας... Όμως αυτοί οι τύποι απίθανοι έρχονται να μας δείξουν με το χέρι τους ότι είμαστε καθυστερημένοι γιατί δεν τους ακολουθούμε στις αθλειότητες και στην ιδιοτέλειά τους και στον παρασιτικό τους ρόλο. Δεν εκλέγονται ως αντιπρόσωποι όπως σας λένε. Το Σύνταγμα δεν λέει ότι είναι δημοκρατικό και αντιπροσωπευτικό. Κανονικά. Αντιπροσώπευση, κύριε Σαχίνη. Μάλιστα. Δεν σημαίνει να σου δίνει εντολή ο εντολέας τι πολιτικές θα ακολουθήσεις και όχι να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Νομίζω ότι αυτό το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φορολόγηση των τελευταίων ημερών, κύριε Παλαιογιώργη, που δεν ελέγχθη από κανέναν προεκλογικός, αλλά ήρθε μετεκλογικό στο κοστούμι. Μα όλα έρχονται μετεκλογικά. Κύριε Κοντογιώργη, θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να βάλω και μία άλλη παράμετρο στη συζήτηση. Σε αυτό το κλίμα παγκόσμια, γιατί δώσατε τη μεγάλη εικόνα, τα λεγόμενα, μου άρεσε η έκφραση, πολυχωρική πια κατάσταση, παρόλα αυτά, εδώ φαίνεται ότι όλες οι κοινωνίες με ένα ή άλλο τρόπο ασφικτιούν και μαραζώνουν. Και έρχεται πια και η εποχή στην τεχνολογική επανάσταση
της τεχνητής νοημοσύνης, κάποιοι λένε ότι και κοινωνίες μεταανθρωπικές, έχουμε και νέες εκφράσεις, υπάρχουν όμως και κάποιοι γκουρού εκεί στις Ελβετικές Άλπεις που λένε λίγοι και καλοί, περισσεύουν πολύ στον πλανήτη. Αυτό δεν σας οδηγεί στο συμπέρασμα, λέω, μπορεί να αναφέρετο, ότι όλη αυτή η κατάπτωση ανθρώπινες κοινωνίες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο τέλος μπορεί να τις καταστήσει και πλήρως άχρηστες. Ακόμη και η εργασία πλέον είναι ένα αμφιβόλο. Προσέξτε λίγο. Παραπέμπω, γιατί εδώ θα πούμε πολύ λίγα τίτλους, σε μία μισή-δύο ώρες συζήτηση που έγινε στο πλαίσιο του σεμιναρίου της Κοσμοσυστημικής Ακαδημίας. Είναι δημοσιευμένη στο ιστολόγιο μου, contogeorgis.gr, με σύ μπροστά. Mm-hmm. Όπου εξηγώ εκεί, σε προέκταση μιας άλλης εκπομπής που κάναμε μαζί, για την τεχνολογική εποχή. Κάνουν όνειρα αυτοί οι τύποι, Χαράρι και άλλοι του Νταβός, ότι θα μεταβάλουν τον άνθρωπο σε μετάνθρωπο, θα τον αλλάξουν και θα τον κάνουν πρόβατο μεταβάλλοντας το DNA του, καθοδηγώντας τον κλπ. Αυτό που θα γίνει θα είναι η ενίσχυση σε πρώτη φάση της ηγεμονίας της οικονομικής ιδιοκτησίας, που όμως θα φτάσει, έχει φτάσει ήδη σε τέτοιο επίπεδο αλαζονίας που βλέποντας τις κοινωνίες ως μυρμήγκια και καταπατώντες τις, θα προκαλέσουν αντιδράσεις. Το δεύτερο είναι ότι η ίδια η τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη και άλλα, είναι εκείνη που θα φέρει τα αντισώματα, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, δηλαδή ώστε όλα αυτά που σήμερα λειτουργούν υπέρ της οικονομίας και δι' των οικονομικών ηγεμόνων θα λειτουργήσουν υπέρ της κοινωνίας. Να τα πάρουμε γρήγορα ένα προς ένα. Στον τομέα της εργασίας, μάλλον στον τομέα της εργασίας ας πάμε, οδηγούμαστε στην αποβολή της εργασίας του ατόμου από την εργασία. Μάλιστα. Πρώτα-πρώτα από την εξαρτημένη εργασία υπέρ της αυτόνομης εργασίας, αυτά που γίνονται με τους ψηφιακούς νομάδες δεν είναι τίποτα άλλο αλλά προάγγελος του γεγονότος ότι θα πάψουν να οι επιχειρήσεις, η οικονομία θα πάψει να έχει υπαλλήλους εγκατεστημένους μέσα στους χώρους. Οι μεγάλες επαναστάσεις, κύριε Σαχίνη, γίνονται με άτυπη συμφωνία όλων των μερών. Η έκπτωση από την εξαρτημένη εργασία συμφέρει και τον εργαζόμενο και την επιχείρηση. Η επιχείρηση διότι δεν θα έχει ασφαλιστικές εισφορές, δεν θα έχει χώρους εργασίας και θα παράγει πολύ περισσότερα με πολύ μικρότερο κόστος. Και ο εργαζόμενος διότι δεν θα είναι σε σχέση εξαρτημένης εργασίας. Το δεύτερο είναι η μεταβολή της εργασίας σε έργο. Αυτό. Αλλά υπάρχει και ένα τρίτο. Το γεγονός ότι θα υπάρξει πλεονασμός εργατικών χεριών που δεν θα χρειάζονται για την ίδια την οικονομική διαδικασία. Είναι η έκπτωση από την εργασία, η αποβολή από την εργασία. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Θα τους αφήσουμε να πεινάσουν? Μην αμφιβάλλετε ότι επειδή όλα αυτά δημιουργούν τους όρους μιας τεράστιας σε επίπεδο συσσόρευσης συγκέντρωσης πλούτου, τουλάχιστον πρώτη φάση δεν θα έχουν αντίρρηση να συμβάλλουν στην αργομιστία. Το βλέπουμε σήμερα ήδη. Αυτά τα επιδόματα, η ενίσχυση των ανέργων και όλα αυτά θα αποκτήσουν πολιτικό χαρακτήρα και ακριβώς η έκπτωση από την οικονομική εργασία του πολίτη θα οδηγήσει σε μια άλλη πραγματικότητα. Θα του κόψουμε ένα... Άρα θα τον κάνουμε εξαρτημένο από τα επιδόματα, όχι από την εργασία αλλά από τα επιδόματα. 500-700 ευρώ και θα τον έχουμε άνεργο. Δεν θα μας ενοχλεί. Και θα είναι και αυτός ευτυχισμένος. Θα είναι. Θα σας πει κάποιος, αν δεν μπορεί να ζήσει. Το λεπτό. Σε πρώτη φάση θα είναι. Όλα εξελίσσονται, ξέρετε.
Γιατί υπάρχει μια τρίτη παράμετρος που κανένας στον κόσμο σήμερα από τους στοχαστές ή από οποιουσδήποτε άλλους δεν τον θέτει και που τον έχει θέσει η γνωσιολογία μου. Το ότι η πολιτική δεν είναι μηχανισμός που αποφασίζει αυτά που τους υπαγορεύουν οι συσχετισμοί της κοινωνίας και της οικονομίας. Η πολιτική είναι ό,τι και η οικονομία, δηλαδή παράμετρος που παράγει αποτέλεσμα σε επίπεδο συσχετισμών και επομένως που δημιουργεί τους όρους η κοινωνία να ηγεμονεύσει, γιατί είναι, όταν θεσμηθεί πολιτικά η κοινωνία είναι η μόνη πρωτογενής δύναμη στην οποία δεν μπορεί να αντιταχθεί κανείς. Ερώτηση, ερώτηση προβοκατόρικη. Και μπορεί να θεσμηθεί μια κοινωνία όταν, για παράδειγμα, αρχικώς για ιατρικούς λόγους θα μπαίνει και ο θελός ένα τσιπάκι στον εγκέφαλο για ιατρικούς λόγους, αλλά αύριο μεθαύριο θα μεταβιβάζει την πληροφορία μη θεσμισής της? Να πω το εξής. Όπως σήμερα η τεχνολογία έχει γίνει το έδαφος πάνω στο οποίο έχει οικοδομηθεί η οικονομία και γι' αυτό ηγεμονεύει, έτσι και η πολιτική, εάν γίνει το έδαφος, η τεχνολογία, το έδαφος της συγκρότησης της κοινωνίας, της πολιτικής συγκρότησης της κοινωνίας, η κοινωνία θα ηγεμονεύσει επί της οικονομίας. Αυτό απαντάει στο ερώτημά σας. Ποια χρήση γίνεται της τεχνολογίας σε όλα τα επίπεδα, από τα τσιπάκια μέχρι οτιδήποτε, το αποφασίζει η πολιτική. Αυτή βάζει τους κανόνες και τις χρήσεις. Κάνει και κάτι άλλο η πολιτική. Την αναδιανομή του πλούτου. Εάν λοιπόν την αναδιανομή του πλούτου και τους κανόνες έχει την ευθύνη να τους βάζει η κοινωνική συλλογικότητα που θα είναι πολιτικά συντεταγμένη σε επίπεδο τεχνολογίας, γιατί υπάρχει το μέσον σήμερα που δεν υπήρχε στο παρελθόν, τότε τίποτε από όλα αυτά θα γίνει. Τσιπάκια θα βάζουμε στους οικονομικούς επιχειρηματίες για να βλέπουμε τι κλέβουν και τι όχι, και όχι στην κοινωνία για να την καθοδηγούμε τι να ψηφίζει και πώς να συμπεριφέρεται. Άρα αυτή είναι η μεγάλη ανοιχτή πρόκληση του μέλλοντος, λέτε? Όχι, είναι... Που είναι εδώ αυτό το μέλλον. Απόλυτη πρόκληση που δεν θέλουν να δουν. Γι' αυτό και τους βλέπετε να μιλάνε για τεχνολογία, εννοώντας κοινωνία της πληροφορίας, δηλαδή μαζεύουμε πληροφορίες, και όχι να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία ως το έδαφος πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί η εθνική πνίκα κάθε χώρας. Αυτό λοιπόν είναι ένα κεντρικό ζήτημα το οποίο κανείς δεν θέλει να συζητήσει σήμερα, ούτε αυτοί που διαμορφώνουν τον χάρτη της ιστορίας, οι ηγεμόνες, ούτε και οι κοινωνίες. Αλλά θέλουν δεν θέλουν θα έρθουν να το κάνουν. Όπως σήμερα, αντί να διαδηλώνουν ή να συζητάνε κριτικά για την πολιτική στο καφενείο, συζητάνε στο ίντερνετ ανοίγοντας ένα Facebook ή ό,τι, έτσι θα γίνει και η εξέλιξη στο μέλλον. Δηλαδή θα οικοδομηθούν μικρές και εν τέλει οι μεγάλες εθνικές πνίκες πάνω στην τεχνολογία, οι οποίες θα οδηγήσουν τις κοινωνίες ακριβώς στο μέλλον. Θα συναντηθούν δηλαδή με το μέλλον μέσω της πολιτικής. Γιατί αυτές θα αποφασίζουν για τους κανόνες χρήσης της τεχνολογίας που θα παράγεται και τα όρια τους, όπως και για τον πλούτο που θα συσσωρεύεται. Γιατί είναι πολύ απλό, κύριε Σαχίνη. Εάν δίνω τη δυνατότητα ως χώρα σε κάποιον να πλουτίσει, να αναπτύξει την επιχειρηματική του δραστηριότητα, πρέπει να έχει και υποχρεώσεις. Πρέπει δηλαδή να αποφασίζει η πολιτική, άρα η κοινωνία, για το πώς θα γίνει η αναδιανομή, τι θα κρατήσει και τι θα πάρει η κοινωνία για να ζήσει. Εδώ μπαίνει λοιπόν και το ζήτημα της αεργίας και πολλά άλλα. Μην νομίσουμε ότι είναι πρωτόγνωρα φαινόμενα αυτά, ότι τα βγάζω από τη φαντασία μου. Τα συναντάμε και το έχω αποδείξει στο έργο μου στην ιστορικότητα του ελληνικού κόσμου. Έτσι εξελίχθηκε ο ελληνικός κόσμος από την εκλόγιμη μοναρχία στην αντιπροσώπευση και μετά στη δημοκρατία. Για να μην πάμε στην οικουμένη. Θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω. Κρατώ και το τελευταίο μέρος αυτής της συζήτησης, γιατί αν αντιλαμβάνομαι σωστά, ακόμη και σήμερα λέτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook κτλ., που έχουν γίνει καταναλωτές, κατευθυντήριοι κατανάλωσης, παρόλα αυτά λέτε πρωτόλια μπορούν να λειτουργήσουν σιγά σιγά στο να ανοίξουν δρόμους στην κοινωνία, παρότι είναι απόλυτα ελεγχόμενα. Ποιος μας εμποδίζει, μα είναι ελεγχόμενα γιατί αποφασίζουν οι ηγεμόνες.
Ποιος μας εμποδίζει σήμερα να συγκροτήσουμε την κοινωνία σε δήμο, σε επίπεδο ίντερνετ και να αποφασίζει αυτή. Μα μας εμποδίζει το γεγονός ότι δεν το διεκδικούμε και από την άλλη μεριά δεν το θέλουν εκείνοι που ηγεμονεύουν. Να μην προσθέσω βεβαίως ότι, το έχω πει πολλές φορές, ότι αυτό που μας διδάσκουν ότι δεν κυβερνούν με βάση τις δημοσκοπήσεις, έχω δείξει ότι ακόμα και με αυτούς τους όρους πάμφθηνα μπορεί η κοινωνία να είναι καθημερινά παρούσα στις πολιτικές αποφάσεις. Δηλαδή με το δημοσκοπικό δήμο. Γιατί δεν το θέλουν? Γιατί δεν θέλουν την κοινωνία. Κύριε Κοντογιώργη, ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή εκτατική συζήτηση, αλλά με εξαιρετικό ενδιαφέρον θέλω να πιστεύω και για τους ακροατές μας. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε πάντα καλά.